Φίλοι μου, σήμερα ένα κόλπο με ένα κουτί τράπουλας που μέσα συγκεκριμένα έχει κάτι παράξενο. Το τι έχει, μόνο δύο φύλλα. Πάμε να τα δούμε μαζί. Δύο φύλλα, λίγο παράξενα παιδί. Εδώ. Και το κουτί άδειο, που δεν έχει τίποτα πλέον. Αυτά τα δύο φύλλα. Βλέπουμε έναν άσο καρό και ένα 7 κούπα. Η διαφορά ποια είναι. Στο 7 κούπα πέρασε ένα λάστιχο σε μορφή σταυρού, όπως δένουμε τα δώρα. Και ο άσος, το λαστιχάκι που βλέπετε εδώ πέρα, έχει άλλη μορφή, όπως το βλέπετε εδώ. Μας είναι πολύ εύκολο, αν βγάλω το λάστιχο, να εξηγήσω πως κάνουμε το σταυρό, γιατί είναι λίγο πολύπλοκο. Βάζουμε το λαστιχάκι έτσι εδώ πέρα, γυρνάμε το φύλλο ανάποδα, κάπως έτσι, κρατάμε το κόμπο και τραβάμε και το βάζουμε από τις δύο άλλες άκρες εδώ πέρα. Μία από εδώ και την άλλη από εδώ. Με την έννοια, εντάξει, το τράβηξα και λίγο πολύ, εδώ πέρα, κάναμε ένα σταυρό όπως είναι εδώ. Που μας είναι πολύ εύκολο να γνωρίσουμε με το λάστιχο αν είναι εφτάρι ή αν είναι άσος. Πάω να ξαναβάλω το λάστιχο στον άσο όπως ήταν από την αρχή, που είναι πολύ εύκολο. Βάζω το λαστιχάκι μου, εντάξει παιδιά, και το ξαναβάζουμε όπως ήταν από την αρχή, εδώ. Αυτό το πράγμα. Έχουμε τον άσο που το λάστιχο είναι σε αυτή τη μορφή και το εφτάρι σε μορφή σταυρού. Εδώ τα δύο φύλλα παιδιά. Και έχω ένα κουτί άδειο από την αρχή. Εδώ τα δύο φύλλα μας και το κουτί άδειο. Λοιπόν, αν πάρω εγώ τώρα τον άσο καρό που το λαστιχάκι είναι όπως το βλέπετε εδώ πέρα και το βάλω μπροστά σας εδώ μέσα στο κουτί, όμορφα χωρία, το κουτί άδειο παιδιά, δεν έχει τίποτα μέσα, το βάζω μέσα και κλείσω το κουτί, το κλειδώνω εδώ. Από την αρχή έχουμε το εφτάρι κάτω σε μορφή σταυρού. Αν βγάλω μόνο το λάστιχο τώρα από το εφτάρι, εδώ πέρα, εδώ, το βγάζω και το βάλω σε μορφή εδώ πέρα και εδώ πέρα. Τι κάναμε παιδιά, το εφτάρι και ο άσος μέσα στο κουτί. Αλλάξαμε μόνο το λάστιχο που το βάλαμε όπως ήταν η μορφή του ασαίου. Μαγική πάσα, τη διαπιστώνουμε, αλλαγή. Το λάστιχο έγινε μία τηλεμεταφορά εδώ πέρα. Τι θέλω να πω. Άλλαξα το λάστιχο που ήταν σε μορφή σταυρού απάνω στο εφτάρι. Ο άσος από την αρχή μέσα στο κουτί, εδώ, κλειστός. Αλλάζω μόνο το λάστιχο και τι βλέπουμε. Ότι ο άσος είναι εδώ. Μου πείτε πού πήγε το εφτάρι. Το εφτάρι, όπως το βλέπετε, είναι εδώ μέσα παιδί. Μόνο με αλλαγή λάστιχο μεταφέρουμε τα φύλλα μέσα στο κουτί. Μπορείτε βεβαίως να το δείτε που είναι άδειο. Πάμε για εξήγηση. Για να γίνει το κόλπο φίλοι μου, ένα κουτί από μια τράπουλα οτιδήποτε και δύο φύλλα. Όποια θέλετε εσείς. Εγώ πήρα ένα εφτάρι και έναν άσο. Ξεκινάω με τον άσο που βλέπουμε το λαστιχάκι εδώ πέρα. Το λάστιχο για να το βάλουμε έτσι εδώ είναι πολύ απλά. Το παίρνουμε εδώ, το βάζουμε έτσι εδώ, τραβάμε από κάτω και το βάζουμε εδώ. Και βλέπουμε αυτήν τη μορφή που το εφτάρι είναι σε μορφή σταυρού. Πάμε στο εφτάρι. Μπροστά έχει τη μορφή σταυρού, αλλά από πίσω έχει και άλλον άσο. Παίρνουμε ένα διπλό φύλλο, οποιοδήποτε, εγώ πήρα έναν άσο, από πίσω έχει ένα άλλο φύλλο. Βλέπουμε μπροστά τη μορφή σταυρού και από πίσω όπως είναι ο άσος. Πώς γίνεται αυτό, πάω να σας εξηγήσω. Ξεκινάμε, βγάζουμε τα φύλλα μας που τα δείχνουμε στο θεατή. Το εφτάρι τα αφήνουμε κάτω το διπλό φύλλο που δεν τα αγγίζουμε ποτέ. Και πάμε στον άσο.
ή οτιδήποτε φύλο έχουμε. Και του εξηγάμε. Βλέπουμε το λάστιχο εδώ πέρα και το εφτάρι σε μορφή σταυρού. Πώς μπορούμε να κάνουμε το σταυρό αυτό? Παίρνουμε το φύλο και το κάνουμε εδώ πέρα. Γυρνάμε το φύλο και του εξηγάμε. Παίρνουμε στο φύλο, κάνουμε ένα κόμπο και το περνάμε εδώ πέρα, όπως σας έδειξα, για να κάνουμε ένα σταυρό. Όπως είναι εδώ. Αυτό όμως είναι ψεύτικο. Απλούστατα μπερδεύουμε το θεατή μας. Γιατί? Ξαναβγάζω το λάστιχο, παιδιά. Εδώ πέρα το βγάζουμε. Και τι γίνεται τώρα? Κοιτάξτε πολύ καλά. Εξηγήσαμε πως κάνουμε το σταυρό, πως είναι το εφτάρι από πίσω. Και πάμε να ξαναβάλουμε το λάστιχο απάνω στον άσο όπως ήταν. Εδώ. Το παίρνουμε έτσι εδώ και το μόνο που κάνουμε κάτω από το φύλλο είναι να γυρίσουμε αυτό εδώ το πράγμα εδώ. Έτσι. Και τραβάμε και βάζουμε εδώ και εδώ. Και βλέπουμε απάνω στον άσο το λαστιχάκι έτσι. Από πίσω όμως τι γίνεται, παιδιά? Θα μου πείτε είναι έτσι? Όχι. Δημιουργήσαμε έναν σταυρό. Ξαναπάμε ακόμα μια φορά να το καταλάβουμε καλά. Έχουμε τον άσο ή το φύλλο που πήραμε και λέμε το θεατή μας, θα ξαναβάλουμε το φύλλο, το λάστιχο, συγγνώμη, όπως ήταν. Με την έννοια, από κάτω, αυτό το πράγμα κάνουμε. Εδώ, ελπίζω να φαίνεται καθαρά. Τραβάμε εδώ και τραβάμε εδώ. Που μπροστά φαίνεται έτσι και από πίσω ήδη έχουμε το σταυρό μας. Και το αφήνουμε εδώ. Εκείνη τη στιγμή παίρνουμε το διπλό φύλλο που το βάζουμε από πάνω και γυρνάμε αυτά τα δύο φύλλα. Εξηγήσαμε την ιστορία με τα λάστιχα, γυρνάμε αυτά τα δύο φύλλα εδώ, το θεατή μας. Εντάξει, και τραβάμε την προσοχή του απάνω στο κουτί του άδειο. Το λέμε το κουτί άδειο, μπορείς να το ελέξεις. Βγάζουμε το διπλό φύλλο, βγάζουμε, συγγνώμη, το υποτίθετο εφτάρι και παίρνουμε τώρα το διπλό φύλλο. Και του λέμε έχουμε τον άσο μας, που το βάζουμε μέσα στο κουτί μπροστά σου, εδώ. Που το λαστιχάκι περασμένο έτσι. Με την έννοια βάζουμε αυτό το φύλλο, από πίσω έχουμε ήδη το εφτάρι. Βάζουμε τον άσο. Κλείνουμε το κουτί και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε το κουτί εδώ ανάποδα. Και είμαστε έτοιμοι. Και του λέμε, έχουμε το εφτάρι σε μορφή σταυρού και μέσα στο κουτί τον άσο. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε το λαστιχάκι που το βγάζουμε και εκείνη τη στιγμή το βάζουμε απλά. Δεν κάνουμε το κόμπο από κάτω. Τραβάμε έτσι εδώ και εδώ και το βάζουμε έτσι εδώ. Και του λέμε, έβγαλα το λάστιχο και το έβαλα όπως έχουμε τον άσο. Το λάστιχο όμως τι έκανε? Πήρε το φύλλο από εδώ και το έβαλε εδώ. Του δείχνουμε εδώ πέρα τον άσο και όπως ανοίγουμε το κουτί, προσοχή μην το γυρίσουμε ανάποδα, εδώ πέρα του δείχνουμε τηλεμεταφορά ότι το φύλλο μπήκε μέσα στο κουτί. Ένα απλό κόλπο με λαστιχάκια και δύο φύλλα. Αρκεί να έχουμε ένα φύλλο διπλό. Άμα δεν έχουμε, πάρτε ένα φύλλο, κολλήστε το και κάντε το κόλπο κι εσείς, παιδιά. Καλή εξάσκηση και καλή διασκέδαση.